Θα ασχοληθούμε με το θέμα της ακράτειας. Και όπως έλεγα και το πρωί στην άλλη ομάδα, καταρχήν αυτά τα περιστατικά είναι περιστατικά τα οποία έχουν συμβεί στους συναδέλφους οι οποίοι θα τα παρουσιάσουν, πρώτον. Δεύτερον, για όσους από εσάς δεν έχουν δώσει και προτίθενται να δώσουν εξετάσεις στο European Board of Urology, είναι δομημένα περιστατικά τα οποία θα σας βοηθήσουν λίγο να μπείτε και στο πνεύμα τι γίνεται σε αυτές τις εξετάσεις τις προφορικές. Θα ξεκινήσουμε ξανά με τον κύριο Αποστολίδη να παρουσιάζει το πρώτο περιστατικό και βεβαίως σε οποιαδήποτε στιγμή μπορείτε να διακόψετε, να κάνετε την ερώτησή σας και θα σταματάμε και εμείς κατά περιόδους και θα ρωτάμε και εμείς εσάς για το τι νομίζετε ότι θα πρέπει να γίνει σαν επόμενο βήμα. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε, κύριε Αποστολίδη. Ευχαριστώ, κύριε καθηγητά. Το πρώτο περιστατικό αφορά το σύνδρομο της υπερδραστήριας κύστης. Ένας όρος ο οποίος είναι σχετικά πρόσφατος, το 2002 εμφανίστηκε στην βιβλιογραφία. Και εδώ είναι το περιστατικό μας. Μια γυναίκα 61 ετών που έρχεται για πρώτη φορά στον ουρολόγο. Αιτιάται ακράτεια ούρων. Φοράει τρεις σερβιέτες την ημέρα. Τα συμπτώματα της τα έχει μια πενταετία τουλάχιστον. Μας αναφέρει ότι ξυπνάει τρεις φορές το βράδυ για να πάει στην τουαλέτα και επιπλέον χρησιμοποιεί και πάνα στην νυχτερινή κατάκληση γιατί δεν προλαβαίνει να ελέγξει τα ούρα της. Στη δε διάρκεια της ημέρας έχει μια συχνουρία της τάξης των 10 με 12 φορών επισκέψεων στην τουαλέτα. Η ούρησή της είναι κατά κανόνα έχει το χαρακτήρα του επίγοντος, επίγουσα αναγκαστική ούρηση λοιπόν, και συνοδεύεται και από ακράτεια. Όταν τη ρωτάμε αν τη φεύγουν επίσης ούρα στο βήχα, στο γέλιο, στο φτέρνισμα, όταν κάνει τις δουλειές του σπιτιού, μας απαντάει ναι, αλλά χάνει μόνο λίγες σταγόνες. Και το οποίο το θεωρεί φυσιολογικό, όπως μας λέει για την ηλικία της. Αλλού λέει είναι το πρόβλημα, γιατρέ μου, είναι ότι δεν μπορώ να βγω από το σπίτι αν δεν ξέρω που έχει τουαλέτα. Δεν μπορώ να πάω εκδρομή, δεν μπορώ να δω τις φίλες μου. Ντρέπομαι. Τώρα που με έφερε ο εγγονός μου, αναγκαστήκαμε να σταματήσουμε δύο φορές στο δρόμο. Η ασθενής μας δεν αναφέρει καύσος ουρήσεως ή επώδυνη πλήρωση της ουροδόγου κύστης. Αναφέρει σπάνια επεισόδια ρολιμόξεων στο παρελθόν, τα οποία άλλωστε δικαιούται αφού είναι γυναίκα και το 50% αυτό θα παρουσιάσουν μία τουλάχιστον ρολίμωξη στη διάρκεια της ζωής τους. Ωστόσο, την τελευταία διετία είναι χωρίς εξέταση ούρων. Από το ιατρικό ιστορικό, είχαμε την τύχη να περάσει πρώτα από γυναικολόγο, ο οποίος την εκτίμησε, δύο φυσιολογικούς τοκετούς, απουσία υπερκινητικότητας της ουρήθρας, ισχύς μειών του πιελικού εδάφους 3 στα 5, μια μικρού βαθμού κυσταιοκύλου πρώτου βαθμού και απουσία πρόδοσης της μήτρας, ενώ το stress test ήταν ήπια θετικό σε όρθια μόνο θέση, με γεμάτη την κύστη και μετά από 6 επαναλήψεις βήχα. Η κυρία όμως πάσχει από αρτηριακή υπέρταση και βρίσκεται σε αγωγή από εξαετία και επίσης πάσχει από σαχαρόιδη διαβήτη που επίσης βρίσκεται σε αγωγή με θεραπεία από του στόματος και φαίνεται να είναι μέτρια ρυθμισμένος. Ωραία. Μέχρι εδώ έχετε καθόλου αίσθηση τι συμβαίνει με αυτή τη γυναίκα, έχετε κάποια πρώιμη διάγνωση, τι είδους ακράτεια είναι αυτή, ας πούμε. Από επιτακτικότητα, κυρίως. Λέει λίγο πιο πάνω, αν θα δείτε, ότι αν τη βάλουμε όρθια και βήξει, χάνει κιόλας. Ναι, βέβαια, αυτό από ό,τι κατάλαβα από τον κύριο που παρουσιάζει είναι αρκετά λίγο και από ό,τι λέει μετά από 6 επαναλήψεις του βήχα. Δηλαδή, επομένως είναι κυρίως. Κυρίως, ναι, υπάρχει ένα μεικτό στοιχείο, αλλά κυρίως είναι. Είναι επιτακτική αυτή η ακράτεια. Ωραία. Αναγνωρίζετε κάποιο παράγοντα κινδύνου μέχρι τώρα που θα μπορούσε να συμβάλλει σε αυτήν την κατάστασή της? Η εμφάνιση αυτών των συμπτωμάτων, λέτε. Ναι. Δεν τα πρόσθεσα όλα από την αρχή, τώρα έμπαινα μέσα. Αλλά υπάρχουν βέβαια δύο τοκετοί οι οποίοι θα μπορούσαν να, κατά κάποιο τρόπο να ενεργοποιηθούν λίγο όσον αφορά την αύξηση του ποσοστού συμμετοχής του στοιχείου της ακράτειας από στρες, το οποίο όμως δεν φαίνεται να είναι. Και ο σακαρός διαβήτης, ο οποίος ενδεχομένως να θολώνει λίγο την εικόνα όσον αφορά την συχνοουρία, εφόσον δεχτούμε ότι έχει και πολλή ουρία, βέβαια. Σωστά, λοιπόν. Ωραία, και ο κύριος Κολαρίκος κάτι. Δεν είμαι πολύ
σίγουρος αν είναι μεικτή αγράφεια, τουλάχιστον έτσι, συγγνώμη. Έτσι όπως φαίνεται, παρόλο που έχει στρες ήπια, είναι γεμάτη η κίστη της, 6 επαναλήψεις βήχα. Μπορεί να εκλείουμε στη γεμάτη, στο maximum capacity, την επιτακτικότητα, το urge δηλαδή αυτής της γυναίκας και να της το δίνουμε. Δεν είμαι πολύ σίγουρος ότι θα είναι μεικτού τύπου. Πολύ σωστή παρατήρηση. Και απλά δεν ξέρω αν μπορείτε να αξιολογήσετε την ισχύ των μειών του πυελικού εδάφους 3 στα 5, τι ακριβώς σημαίνει αυτό. Το ρώτησα και εγώ, δεν το ήξερα αυτό εχθές, αλλά έμαθα ότι... Είναι κυρίως ένας φυσικοθεραπευτικός όρος. Ουσιαστικά αξιολογούν τη δύναμη της συστολής των μειών του πυελικού εδάφους, την δυνατότητα για ταχείες και βραχείες συσπάσεις και για διατήρηση της σύσπασης του πυελικού εδάφους. Και ουσιαστικά το όριο αυτό το 3 σημαίνει ότι έχουν ακόμα κάποιο δυναμικό στο πυελικό έδαφος, το οποίο μπορεί να το αξιοποιήσουν μετά για θεραπευτικούς σκοπούς. Ενώ αν το είναι από 2 στα 5 και κάτω, τότε θεωρείται ότι δεν έγινε ευδόκιμες για φυσικοθεραπεία. Και το άλλο που γράφει εκεί, όλοι ξέρετε τι και πώς ελέγχεται την υπερκινητικότητα της ουρήθρας, γιατί και αυτό μας είπαν το πρωί. Ποιος δεν ξέρει πώς ελέγχεται η υπερκινητικότητα της ουρήθρας? Όλοι το ξέρουν. Ωραία, προχωράμε. Να ρωτήσουμε λοιπόν ποια θα είναι η πρώτη σας διάγνωση για αυτήν την κυρία. Η πρώτη διάγνωση νομίζω ελέγχθη επιτακτική υπερδραστήριακή κίστη, ναι. Ωραία. Σύμφωνα λοιπόν με τους ορισμούς όμως της International Continence Society, όλα αυτά τα συμπτώματα της περιλαμβάνονται μέσα στο σύνδρομο της υπερδραστήριας κίστης. Έτσι, το κύριο σύμπτωμα του οποίου ορίζεται η επίγουσα αναγκαστική ούρηση, η οποία είναι δύσκολο να αναβληθεί, με ή χωρίς ακράτεια από έπηξη, που συνήθως συνοδεύεται από συχνουρία ή και νυκτουρία. Νομίζω κάτι θέλει να πει ο συνάδελφος, ο κ. Δημάκης. Εσείς, ναι. Κ. Δημάκη. Με δεδομένο ότι η γυναίκα αυτή έχει σαχαρόη διαβήτη, ενδεχομένως η πρώτη διάγνωση θα ήταν και μια ουρολίμωξη. Δεν μπορώ να πω ότι... Δεν θα θέλω μια... Επειδή όμως ο ορισμός του συνδρόμου της υπερδραστήριας κίστης είναι ορισμός ένα σύνολο συμπτωμάτων, περιγράφεται συμπτώματα, άρα το πρώτο μας, η πρώτη μας διάγνωση είναι πιθανώς αυτή, έτσι, δεν είναι υποχρεωτικό να είναι αυτή. Και εδώ... Με άλλα λόγια, θα πρέπει να προχωρήσουμε λίγο παραπέρα στη διερεύνηση, ούτως ώστε να δούμε ποιο είναι το αίτιο πίσω από όλη αυτή την ιστορία. Και εδώ έχουμε βάλει μια διαφάνεια που περιλαμβάνει όλες τις, που θα λέγαμε, πιθανές διαγνωστικές εξετάσεις που ίσως να θέλατε ή να μην θέλατε να κάνετε σε αυτή την ασθενή. Πώς θα προχωρούσατε σε πρώτη φάση? Από όλες αυτές τις εξετάσεις τις κάνατε όλες? Σε πρώτη φάση θα διαλέγετε κάποιες συγκεκριμένα για να προχωρήσετε ή θα αφήνατε κάποιες? Έχετε την υπερδραστηριότητα της κίστος. Όλες θα τις κάνετε, θέλετε όλα αυτά. Την κλινική εξέταση σαφώς θα την κάνετε, δεν το συζητάμε. Από εκεί πέρα πιστεύω χρειάζεται μια γενική καλλιέργεια όρων για να καλύψει εδώ και τον συνάδελφο, ο οποίος σαφώς για όλους τίθεται το θέμα πάντα κάποιας μόλυνσης. Θα ήθελα να κάνω το υπόλοιπο της μετά ούρηση, όπως και πριν την ούρηση, με ενδιαφέρει να ξέρω πόσο όγκο βαστάει η γυναίκα. Και επίσης θα ήθελα να ξέρω σε κάτι που αναφερθήκαμε προηγούμενη μέρα, όσον αφορά τα λεγόμενα flowcharts, δηλαδή κάτι που δεν το έχετε εδώ, να ξέρω πόσο ουρεί η γυναίκα. Είναι το ημερολόγιο της ούρησης. Συγχωρείτε, ναι. Αυτά θα ζητούσα σε πρώτη φάση. Ωραία. Ας υποθέσουμε προχωρήσαμε φυσικά στην κλινική εξέταση, η οποία επιβεβαίωσε. Ορίστε. Θα μπορούσαμε στις εξετάσεις που είχατε στην προηγούμενη διαφάνεια να προσθέσουμε και την κυταρολογική, θα είχε νόημα? Νομίζω ότι είναι λίγο νωρίς ακόμα να προχωρήσουμε με αυτό το σκεπτικό. Μπορείς αργότερα, ας πούμε, ανάλογα με τα ευρήματά μας, να δώσουμε και μια κυταρολογική, αλλά ακόμα δεν έχουμε καν μια γενική ούρο στα χέρια μας. Λοιπόν, επιβεβαίωση λοιπόν της γυναικολογικής εκτίμησης. Είμαστε τυχεροί. Η κυρία πέρασε από οργανωμένο διαβητολογικό κέντρο στο νοσοκομείο και ο διαβητολόγος είχε κάνει και την αντρή νευρολογική εκτίμηση με ευρήματα ήπιας περιφερικής νευροπάθειας. Η γενική ούρο μας δείχνει αρκετά πυοσφαίρεια. Η καλλιέργεια των ούρων μας δείχνει κολοβακτηρίδιο. Λογικά τι κάνουμε, θεραπεύουμε την ουρολίμωξη, έτσι. Δώσαμε ένα αντιβιωτικό ευρέω φάσματος λοιπόν για 5 ημέρες και επανάληψη γενικής ουρού και καλλιέργειας. Μετά 15 μέρες, στο επόμενο ραντεβού, επανέρχεται η κυρία με μια καινούρια γενική ουρό που μας δείχνει τώρα 10 με 12 πυοσφαίρια.
Η καλλιέργεια, μας λέει η μικροβιολόγος, είναι αρνητική, αλλά ωστόσο μας επισημαίνει ότι υπάρχουν 10 στη δευτέρα ε κόλλη ακόμα. Η ασθενής έχει πολύ μικρή βελτίωση, όχι τόσο που να είναι όμως κλινικά σημαντική. Και η ερώτηση είναι, θα προχωρούσετε σε περαιτέρω έλεγχο ή θα δίνετε ακόμα λίγη αντιβίωση? Ορίστε. Ένα υπόλοιπο. Η ερώτηση είναι, θα δώσετε και άλλη αντιβίωση ή θα κάνετε περαιτέρω έλεγχο? Θα κάνετε επομένως περαιτέρω έλεγχο. Δεν θα δίνετε αντιβίωση ξανά? Όχι. Ποσίδης. Η γυναίκα αυτή είχε τη συμπτωματολογία για 5 χρόνια. Δηλαδή είχε 5 χρόνια μία κυστίτιδα και τώρα θα της δώσουμε την αντιβίωση για αυτές τις μέρες και αν δεν απαντήσει τότε θα αποφασίσουμε πώς θα συνεχίσουμε? Σωστή παρατήρηση, αλλά παρόλα αυτά, αν βλέπετε στοιχεία λίμωξης τα οποία ανταποκρίνονται στην αντιβίωση, θα το αφήσετε έτσι? Δεν ξέρω αν έχει, φαντάζομαι δεν έχει 5 χρόνια την ουρολίμωξη, αλλά αυτή τη στιγμή που τον βλέπουμε εμείς, έχει. Και το ερώτημα είναι, μετά από μια εβδομάδα, 5 μέρες αντιβίωση που ξανάρχεται με 10 στη Δευτέρα, δεν βλέπω ποιος είναι πίσω. Ο κύριος Γκουβάλης, νομίζω. Ναι, θα έλεγα ότι επειδή έχει ζαχαροδιαβήτη, θα πρέπει να δώσουμε λίγο περισσότερο αντιβίωση πριν κάνουμε στις 5 μέρες τη γενική καλλιέργεια επανάληψη. Τουλάχιστον 10 μέρες. Ένα από τα δύο, σε αυτή τη φάση. Σε αυτή τη φάση, εγώ θα δίνω λίγη αντιβίωση. Ναι. Έτσι και έγινε λοιπόν. Δώσαμε αντιβίωση για μία ακόμα εβδομάδα και προληπτική αγωγή για πιθανή κολπίτιδα. Μετά 15 μέρες ανάρχεται η κυρία. Και πάλι 10 με 12 ποιοσφαίρια στη γενική ούρων. Αρνητική αυτή τη φορά καλλιέργεια τελείως, χωρίς καμία συμπτωματική μεταβολή. Το ερώτημα πάλι παραμένει τώρα, θα κάνετε περαιτέρω έλεγχο ή θα προχωρούσατε σε άμεση χορήγηση θεραπείας, δεδομένου ότι είναι η πρώτη φορά που έρχεται στο γιατρό, έχετε μία ένα περιστατικό που δεν θεωρείται επιπλακίσα λίμωξη επιπλακέν, ας πούμε, θα προχωρούσετε σε χορήγηση περιφορικής θεραπείας, φυσικοθεραπείας, πελικού εδάφους ή κάποιου αντιχολινεργικού? Θα θεωρήσουμε ότι αυτά τα 10-12 ποιοσφαίρια είναι η αποδρομή της λίμωξης. Έτσι, θεωρήστε ότι η λίμωξη έγινε καλά, η κυστίτιδα έγινε καλά. Τι θα γίνει τώρα? Παρακαλώ, συνάδελφε. Γνωρίζουμε κιόλας όσον αφορά το θέμα του υπολείμματος πριν προχωρήσουμε σε κάποια από αυτές τις... Δηλαδή, εγώ θα ήθελα να έχω πλέον... Επομένως, ψηφίζετε περαιτέρω έλεγχο. Περαιτέρω έλεγχο, ναι. Ναι, πριν της δώσετε κάτι, οτιδήποτε. Ναι. Μισό λεπτό, μια διευκρίνηση, δεν περαιτέρω έλεγχο. Αυτό το είχαμε πει στην αρχή που κάναμε τον έλεγχο. Και ήταν μέσα στον έλεγχο το υπολοιπόμενο ουρά. Εννοούμε τώρα κάτι παραπάνω από αυτό που παρουσίασε ο κ. Κωνσταντίνης. Όχι. Αυτή ήταν η πρώτη διαφάνεια, ήταν ένας προτινόμενος πλήρης έλεγχος από τον οποίο μπορούσατε να διαλέξετε ποιες εξετάσεις θα κάνατε. Λοιπόν, και ο λόγος που το ρωτάμε αυτό είναι γιατί σύμφωνα με τα εκπαιδευτικά άρθρα του Journal of Urology, εδώ είναι ένα άρθρο από τον Alan Wayne. Εφόσον βάζετε τον ορισμό του συνδρόμου της υπερδραστήριας κύστης, η αρχική εκτίμηση θα πρέπει να περιλαμβάνει ένα λεπτομερές ιστορικό, κλινική εξέταση, ανάλυση ούρων και ημερολόγιο ούρησης. Και συστήνουν ότι σε ασθενείς που είναι μη επιπλακήσεις και treatment naive, προηγουμένως δεν έχουν πάρει καμία θεραπεία, θα μπορούσατε ίσως ελαφρά την καρδία να προχωρήσετε σε εμπειρική, συμπεριφορική ή φαρμακευτική θεραπεία, αν και κάποιοι κλινικοί γιατροί θέλουν να κάνουν έλεγχο του υπολοιπόμενου μετά ούρηση και πιθανή ουρονομετρία. Και το σταματάμε εδώ, άρα περισσότεροι από εσάς θέλουν να κάνουν περαιτέρω έλεγχο, ο οποίος και έγινε. Και τι από αυτά θα διαλέγατε? Ημερολόγιο ούρηση, περιχογράφημα νεφρών κύστης, ενδοφλέβη, ουρογραφία, ουρονομετρία, συν υπόλοιπο μετά ούρηση, συγγνώμη, κυστεοσκόπηση και πλήρη ουροδυναμικό έλεγχο. Λοιπόν, επειδή δεν είμαστε τόσο φαν εκεί του ημερολογίου ούρησης και η κυρία, ας πούμε, επειδή δουλεύει και τα λοιπά και ήταν πολύ δύσκολο να κρατήσει ημερολόγιο ούρησης, προχωρήσαμε κατευθείαν σε υπέρηχο, επειδή είναι και δυνατό να το κάνει ένας ουρολόγος οπουδήποτε, έτσι. Χωρίς ευρήματα, να αποκλείσουμε οποιοδήποτε ανατομικό έτοιμο που μπορεί να δημιουργεί αυτά τα ποιοσφαίρια. Χωρίς ευρήματα από τους νεφρούς, αλλά όμως παρουσία υπόλοιπου μετά ούρηση. Και επειδή έχουμε δυνατότητα να κάνουμε ουρολογία, έγινε και ουρολογία που μας δείχνει μια μέγιστη ροή 15 με έναν ουρούμενο όγκο 180 ml,
μια εικόνα παρατεταμένης ούρησης και ένα υπόλοιπο μετά ούρησης 120 ml. Συμφωνεί δηλαδή η ουρομετρία με το υπέρηχο. Και η ερώτηση είναι, θα προχωρούσετε σε περαιτέρω έλεγχο, θα διαλέγατε κάτι από αυτά, κατηγούσε και στη ρητρογραφία κατά την ούρηση και στεοσκόπηση, πλήρη ουροδυναμικό έλεγχο. Τι θα διαλέγατε, τι θα ζητούσατε, κύριε Ζαχαρή? Ένα απ' όλα. Όχι, με ποια σειρά ίσως θα τα αξιολογούσατε αυτά τα πράγματα? Εγώ θα ήθελα να έχω μια κυστερορυθρογραφία, γιατί υπάρχει δυσκολία στην ούρηση από ό,τι είδαμε στο Q-Max και ένα μεγάλο υπόλοιπο ούρο. Και οπωσδήποτε είναι ουροδυναμικό έλεγχο. Δεν θα την κυστεροσκοπούσατε, σε αυτή τη φάση τουλάχιστον? Όχι, θα ήθελα τα δύο άλλα. Υπάρχει κανείς που διαφωνεί, θέλετε? Ο κύριος Πλεωράτος. Ενδεχομένως δεν θα ζητούσα την ρητρογραφία. Ναι, έβλεπες την κυστεροσκοπούσα, γιατί θα την κάνουμε? Γιατί να κάνουμε κυστερορυθρογραφία κατά την ούρηση? Δεν είναι νευρογενές με την έννοια της περιφερικής νευροπάθειας του πλανήτου και σε γυναίκα. Μάλιστα. Μήπως θα προτιμούσατε να κάνετε τον ουροδυναμικό έλεγχο πρώτα? Σαφώς. Αν είχατε και ένα βίντεο, μήπως θα κάνετε και βίντεο? Όχι. Όχι, μάλλον όχι. Όχι, ο ουροδυναμικός όμως έλεγχος είναι δυνατός μόνο σε εξειδικευμένα, σε κάποια συγκεκριμένα κέντρα που έχουν ουροδυναμικό μηχάνημα. Αν είσαστε σε κάποιο άλλο νοσοκομείο, ας πούμε, το οποίο έχετε καλό ακτινολογικό, δεν θα προτιμούσατε να κάνετε και στο ρητρογραφία κατά την ούρηση? Δεν θα σας δώσει λειτουργικές πληροφορίες αυτή? Ο κύριος Γκούβαλης κάτι θέλει να πει. Αν έχει μια κυστεοκύλη, κυρία αυτή. Η κυστεοκύλη θα την έχετε δει πιθανώς και στην κλινική εξέταση. Το έχουμε πει. Το έχουμε δει αυτό. Από τον γυναικολόγο και επιβεβαιώθηκε και από εμάς. Μια ερώτηση στον κύριο Αποστολίδη. Αν είναι καλή. Θα φροντίσω να είναι καλή. Γιατί αποκλείεται την κυστεοερυθρογραφία? Μήπως αυτοί που το ρωτήσαν κάπου αλλού πάει το μυαλό τους, που θα μπορούσε να κάνει παρόμοια συμπτωματολογία και κυρίως μία λήψη μετά την ούρηση? Ένα ψηλούτσικο κολπωματάκι στην ουρήθρα. Θα το είχαμε δει κλινικά, υποτίθεται. Κλινικά πώς? Μισό λεπτό, πού και πού. Κανένα μικρό δεν το βλέπουμε κλινικά, συγγνώμη. Ή πρέπει να είσαι πολύ ψηλιασμένος για να πατήσεις, να κάνεις διπλή ούρηση, διπλή γενική ούρων. Αλλά δεν νομίζω, έτσι όπως το παρουσίασε το περιστατικό, ότι θα το αποκλείσουμε να κρύβεται κάτι τέτοιο. Μια ουρορυμετρία οριακή, αν την είδατε, ένα υπολοιπόμενο, δηλαδή κάπου στο σωλήνα που λέγεται ουρήθρα, ένα μικρό εκολπωματάκι, θα μπορούσε να κάνει τέτοιες. Πόσο δεύτε... μικρό, ενός εκατοστού διαμέτρου. Και τη σχέση ουρήθρας παιδικής γωνίωσης. Συμφωνούμε. Συμφωνούμε, αλλά νομίζω ότι έτσι όπως παρουσίασε το περιστατικό, κύριε Αποστολίδη, μια και στη ουρηθρογραφία. Δεν θα ήταν καλό? Πιθανώς ναι. Για να αποκλείσει ή για να βγάλει το απίθανο. Ωραία, επειδή όμως είμαστε ρολόι και βασιζόμαστε στα δικά μας πρώτα, κάνουμε και στεοσκόπηση πρώτα. Συμφωνούμε, ναι. Και ειδούν τα αποτελέσματα. Όταν βάλαμε το κυστεοσκόπιο, η κυρία ένιωσε μια δυσφορία, όχι πάρα πολύ έντονη βέβαια, αλλά ήταν μια δυσφορία που δεν τη συναντάθη πάντα, έτσι. Η κύστη πληρώθηκε μέχρι τα 350 ml, οπότε και διακόπηκε λόγω της έντονης έπηξης. Ο αυχένας φαίνεται να έχει φυσιολογική ηχοανοποίηση και απουσία υπερτροφίας, τόμιο βρελογόνος φυσιολογικά. Και μετά την κυστεοσκόπηση τη βάλαμε να ουρήσει ξανά και βλέπουμε μια μικρή βελτίωση. Το Q-Max πήγε στα 18 και το υπολοιπόμενο έπεσε στα 70 ml. Τι μπορεί να σκέφτεστε? Σωστά. Και τι άλλο? Λειτουργικό. Σωστά. Ενέργεια εξουστήρωση και ενέργεια. Ακριβώς. Υπερτονία λοιπόν του σφιχτήρα της ουρήθρας του πυελικού εδάφους. Οπότε λοιπόν θα προχωρούσετε σε κάποιο περαιτέρω από αυτούς τους ελέγχους. Βίντεο αεροδυναμική και στο ρητρογραφία κατά την ούρηση, πλήρη αεροδυναμικό έλεγχο. Κύριε Φλωράτο. Κύριε Φλωράτο. Ναι. Επειδή υπόθηκε η λέξη στένομα, αυτό νομίζω ότι είναι μια παλιά ιστορία που κάποτε κάνανε διαστολές ουρήθρας. Δηλαδή, ακόμα αυτό παίζει σαν διάγνωση στη σημερινή εποχή?
Θα ήθελα λίγο μια απάντηση. Στένομα της γυναικείας ουρήθρας. Ναι. Πάντα είμαι πολύ υποψιασμένος αν όντως υπάρχει ένα στένομα στη γυναικεία ουρήθρα. Παλιά και δικαιολογούσαν τις διαστολές που κάνανε οι παλιοί ουρολόγοι. Ναι. Αυτό θέλω να πω λίγο, αν μπορείτε να. Νομίζω ότι η κλινική πράξη λέει ότι πάρα πολλοί ουρολόγοι εξακολουθούν ακόμα να κάνουν διαστολές ουρήθρας. Και μάλιστα, ψάχνοντας για τις νευρογενείς κύστες, βρήκα ένα ενδιαφέρον paper, όχι πολύ σχετικά πρόσφατα, που έπαιρναν κοριτσάκια με μηνιγκομυελοκύλη και τα κάνανε συνέχεια διαστολές ουρήθρας μέχρι 36 φρέντς για να. Και βγάζανε μάλιστα υποτίθεται και καλά αποτελέσματα. Τέλος πάντων. Λοιπόν. Αυτό που λέει είναι επιστημονική ασυνέπεια, έτσι. Λοιπόν, επειδή δεν είναι παντού διαθέσιμος ο αεροδυναμικός έλεγχος και πάλι, έγινε πρώτα και στην ορθογραφία κατά την ούρηση, η οποία επιβεβαιώνει λίγο πολύ την πλήρωση κύστη στα 300 ml, απουσία παλινδρόμησης κατά την πλήρωση και την ούρηση. Δείχνει όμως μια απουσία πλήρου σύγκρισης του αφιένα της ουροδόχου κύστης και μικρού βαθμού διαφυγή ούρων στην ουρήθρα σε σχεδόν πλήρη κύστη, χωρίς εικόνα στενώματος μεταστενωτικής διάθεσης και ένα υπόλοιπο ούρης το οποίο παραμένει σταθερά εκεί γύρω στα 100 ml. Σκέφτεστε κάτι? Είναι ορίστε. Με άκαυτη ουρήθρα. Οι γυναίκες που δεν μπορούν να ανοίξουν την ουρήθρα τους πολύ, αλλά ούτε και να την ξεκλείσουν. Υπάρχουν ένα μικρό ποσοστό των γυναικών. Λόγω πλάι είναι ουρήθρα, εννοείται. Ναι. Λόγω πλάι είναι ουρήθρα. Ναι, αλλά πρέπει να έχει προηγηθεί ένα δραματικό ιστορικό. Κάτι πρέπει να έχει. Έχει το απόλυτο δίκιο, αλλά το ιστορικό το αποκλείει αυτό. Και εγώ εξακολουθώ να σκέφτομαι τη δυσενέργεια. Εξωστήρως και σπιχείο. Μάλιστα. Αυτή η απουσία πλήρους σύγκλησης στο αφιένα και μικρού βαθμού διαφυγή ούρων σας οδηγεί κάπου, δηλαδή διαγνωστικά, ας πούμε, σκέφτεστε που μπορεί να οφείλεται αυτό. Από το ιστορικό της. Αυτό νομίζω. Στο ζάχαρο, έτσι, ζαχαρόδης διαβήτης. Ναι. Και άρα αυτό όλο δικαιολογεί και τη μικτού βαθμού ακράτεια που παρουσιάζει η κυρία ή και πιθανώς να είναι ουσιαστικά οι σταγόνες οι οποίες κατεβαίνουν κάτω και οι οποίες ουσιαστικά είναι όλο σύνδρομο υπερ... Λοιπόν, και επειδή όλοι θέλουν να κάνουν και ένα αεροδυναμικό έλεγχο, λοιπόν έγινε και αεροδυναμικός έλεγχος και στο μονομετρία πλήρωσης, πάλι το ίδιο, χωρητικότητα 330 ml. Χωρίς υπερδραστηριότητα του εξωστήρα όμως. Πρώτη επιθυμία για ούρηση τα 80 ml. Αυτό σύμφωνα με τους ορισμούς μιλάει για πιθανή υπεραισθησία του εξωστήρα, έτσι. Από φυσιολογικά στα 120 με 150 ml είναι η πρώτη επιθυμία για ούρηση, φυσιολογικές πίεσεις πλήρωσης. Και η μελέτη πίεσης ροής δείχνει μια παρατεταμένη συστολή χαμηλών πιέσεων. Ένα Q-max γύρω στα 12, γιατί έχει και το καθετηράκι βέβαια η κυρία και δεν κατουράει το ίδιο εύκολα. Ούρηση μεσομετοχή της ενδοκυλιακής πίεσης, ήπια αύξηση της ηλεκτρομυογραφικής καταγραφής κατά την ούρηση. Εδώ κύριε Ζαχαρή, πώς θα το χαρακτηρίζετε αυτό, είστε σίγουροι ότι είναι τη συνέργεια ή όχι? Ναι. Γι' αυτό και το βάζω σαν ψεύδο δυσυνέργεια, γιατί μπορεί να είναι λόγω της αύξησης της ενδοκυλιακής πίεσης να παράλληλα σφίγγει από κάτω και το πυελικό της έδαφος και να μας δίνει αυτή την εικόνα, έτσι. Ατελείς και ένωση, να πάλι το ίδιο υπόλοιπο, 130 ml και υποσυστολία του εξωστήρα. Λοιπόν, το περιστατικό αυτό βέβαια δεν είναι τελείως πραγματικό. Έτσι, είναι ένα συνοθήλευμα από κλινικές εμπειρίες και ουσιαστικά δομήθηκε για να, όχι για να καταλήξουμε σε κάποια θεραπευτική προσέγγιση στο συγκεκριμένη κυρία, αλλά βασικά για να καταλήξουμε σε αυτό. Σε αυτό το οποίο περιγράφεται το σύνδρομο υπερδραστήριας κύστης, το οποίο μας λένε ότι μπορείτε από την αρχή να δώσετε ανεπιφύλακτα ίσως θεραπεία σε μια γυναίκα η οποία είναι treatment naive, σας έρχεται για πρώτη φορά για έλεγχο. Ένα σύνδρομο το οποίο χαρακτηρίζεται από συχνουρία, νυκτουρία, επιτακτική ούρηση και ακράτεια από έπηξη και το οποίο όμως μπορεί να οφείλεται σε πραγματική υπερλειτουργία του εξωστήρα. Μπορεί να μην υπάρχει υπερλειτουργία του εξωστήρα, να έχουμε απλή υπεραισθησία του εξωστήρα. Μπορεί ωστόσο να έχουμε και αυξημένο υπολοιπόμενο το οποίο δημιουργεί αυτά τα συμπτώματα. Και πίσω από αυτά πάλι μπορεί να κρύβεται ένα αποκυστικό κόλλημα που με τη σειρά του μπορεί να κάνει καθένα από αυτά τα ευρήματα. Ή μπορεί η υποσυστολή του εξωστήρα που έχει η κυρία να μας έκανε το αυξημένο υπολοιπόμενο και με αυτόν τον τρόπο να έχει τα συμπτώματα της OAB. Ή όπως σωστά παρατηρεί ο κύριος Ζαχαρής, μπορεί τη συνέργεια του σφιγκτήρα να οδηγεί σε αυξημένο υπολοιπόμενο ή σε αντίστοιχα σε υπερλειτουργία του εξωστήρα. Δηλαδή, ένα σύνδρομο μπορεί να κρύβει από πίσω του διαφορετικές παθοφυσιολογίες και διάφορα υποκείμενα αίτια. Ωραία. Υπάρχει κάποια ερώτηση εδώ. Δηλαδή, ο σκοπός ήταν να δούμε ότι αυτή η υπερλειτουργικότητα, η overactive bladder, μπορεί να έχει ένα σωρό διαφορετικούς μηχανισμούς οι οποίοι θα την έχουν προκαλέσει. Κύριε Ζαχαρή. Αν λείπει
μπορούμε να τη χαρακτηρίσουμε υπερδραστήρια κίστη. Αν λείπει. Η νυκτουρία. Καταρχήν, κανείς δεν ρώτησε πού μπορεί να οφείλεται η νυκτουρία της κυρίας. Υπέρταση. Και τι θα μας έλυνε την απορία γι' αυτό. Στο ημερολόγιο Ούρης, έτσι, σωστά. Το οποίο δεν το βάλαμε καθόλου βέβαια, αλλά θα μας αποζημιώσει, νομίζω, το... Το επόμενο. Το επόμενο. Υπάρχει κάποια απάντηση σε αυτό που ρώτησε ο κ. Ζαχαρής. Όχι, συγγνώμη, δεν... Αν λείπει η νυκτουρία, αν μπορούμε να χαρακτηρίσουμε παιδραστήρια κίστη. Αν λείπει η νυκτουρία, ναι, βεβαίως. Το βασικό σύμπτωμα το οποίο χρειάζεται για να διαγνώσετε, σύμφωνα με την ICS, την υπερδραστήρια κίστη, είναι η επιτακτικότητα της ούρησης. Και όταν μιλάμε για επιτακτικότητα ούρησης, μιλάμε για την ευνίδια εισβολή του αισθήματος της ούρησης, το οποίο είναι δύσκολο να αναβληθεί. Όχι για το φυσιολογικό ΕΡΣ, την έπειξη για ούρηση που έρχεται προοδευτικά, με προοδευτικά αυξανόμενο το αίσθημα για ούρηση και την προοδευτικά αυξανόμενη πλήρωση της κίστης, που το νιώθουμε όλοι μας αυτό. Για να κάνω λίγο το δικηγόρο του διαβόλου. Επειδή οι γυναίκες έχουν μια υπερευαισθησία, το έχω συνηθίσει αυτό, μήπως κάνουμε κάποιο λάθος να το χαρακτηρίσουμε αυτό από την αρχή σαν υπερδραστήρια κίστη, γιατί με τη λογική δεν θα έπρεπε τα ίδια ενοχλήματα να τα έχει και όταν δεν υπάρχει ψυχολογικός παράγοντας. Δεν κατάλαβα. Ναι, είμαστε βιαστικοί να το χαρακτηρίσουμε υπερδραστήρια κίστη. Σαν υπερδραστήρια κίστη. Και ο ψυχολογικός παράγοντας. Ο ψυχολογικός. Αν έχει συνηθίσει η γυναίκα αυτή να ορεί, όχι λόγω κάποιου παθολογικού προβλήματος, αλλά της έγινε συνήθεια να αντιδράσει μικρόογκο κίστη. Οι γυναίκες οι οποίες έχουν υπερδραστηριότητα της κίστης με την έννοια του ότι έχουν την επιτακτικότητα, καταλαβαίνουν ότι αυτό είναι παθολογικό.